την ισοπαλία του Χαριλάου. Στη μάχη της Σωτηρίας, σπουδαίες νίκες πέτυχαν Πανιόνιος, Αθηναϊκός και Δεσσαϊκός, ενώ το εκπληκτικό 5-5 μεταξύ Παναχαϊκής και Καλαμαρίας δεν απέφερε κέρδος σε καμιά από τις δύο. Χαρείτε τώρα και τα 38 γκολ της 29ης αγωνιστικής στο βίντεο που ακολουθεί. Πάει να γίνει το λάθος από τον Καραγεωργίου και γίνεται, ο Μπατίστα προχωράει, τρέχει ο Καραγεωργίου, βγαίνει και ο Γιουργούσης, κόντρα και στην καινή εστία 1-0 ο Χατζίδης. Τσαλουχίδης και πάλι Καλατζής που επιχειρεί τη σέντρα, η κεφαλιά του Μπατίστα, ο Σοβιανόπλος στην καινή εστία 0-2. Χατζίδης νέα σέντρα, δεν μπορεί ο Γιουργούσης, η μπάλα στα δίχτυα 0-3. Ο Πάνου απέναντι στον Ταλιγριάδη, η μπάλα στα δίχτυα. Αμανατίδης δυνατό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Υπέροχο γκολ. Ο Τεγγελίδης μες στην περιοχή. Ελίσσεται. Κρατάει την μπάλα. Κάνει τώρα το σουτ. 2-4. Ο Κρις Καλατζής στο φάουλ. Η κεφαλιά. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Και 2-5. Παχατουρίδης τώρα. Κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Μπατίστα. 2-6. Αλλάζει την μπάλα με τον Μαρτσέλο και κάνει την πάσα για τον Τεγγελίδη. Μες στην περιοχή αυτός. 3-6. Τεγγελίδης που μπερδεύεται. Κάνει τώρα την πάσα για τον Πάνου που θα επιχειρήσει το σουτ. Είναι πολύ δυνατό και μπάλα στα δίχτυα. 4-6. Τρίτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 23. Από Σολάκης και πάλι αυτός ο οποίος κάνει τη σέντρα είναι η κεφαλιά και είναι το γκολ. Το γκολ από τον Δημήτρη Μάρκου. Πρώτο λεπτό στην επανάληψη με τον Νιόπλια. Είναι η κεφαλιά από τον Χρυσοδούλου και να το 2-0. Βαζέχα με Τελόπουλο και Κολομητρούση προσπαθεί να βρεθεί σε θέση για σουτ. Έρχεται και ο Μπορέλη. Ο Βαζέχα κάνει το σουτ και είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο γκολ. Βαζέχα προσπαθεί να ελευθερωθεί και να δώσει παλιά για τον Μπορέλη. Μπορέλη βρήκε την μπάλα. Ωραία η προβολή και είναι το 4-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Καπουράνη. Γεωργιάδης που ανοίγει για τον Καπουράνη. Καπουράνης κεφαλιά από τον Νιόπλια και είναι το 5-0. Πάσα για τον Ιβάν που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Είναι σε θέση βολής ο Βραζιλιάνος. Πλασάρι. Να η μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Η μπάλα και πάλι στον Αμπριάκου. Πλασάρι στο Σαμπουτζή. Το σούτ από το Σαμπουτζή. Η μπάλα στο ραντεβού της με τον Μπορμπόκη. Το σούτ. Μπάλα στα δίχτυα 1-0 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 8ο λεπτό. Αλεξίου. Κάνει και το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Μόνος εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά από τον Καχ. Η κεφαλιά ήταν από τον Αναστασίου και το 1-0. Αλβέρτης εκτελεί το φάουλ, Σπινουλάς παίρνει την κεφαλιά, ο Αναστασίου και 2-0. Μάτζιος και πάλι, σε ένα ακόμη πλάγιο, φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Ο Καλλικάς έχει φύγει από τη θέση του, η μπάλα περνάει από όλους, έρχεται με πολύ δύναμη ο Τσαβαλιάς να κάνει το 1-0. Ο Κόλεφ στο κόρνερ. Με πολύ φάλτσο η μπάλα, η κεφαλιά και από κοντά λαδιά στο γκολ. Το φάουλ για τον Δεσσαϊκό με τον Κόλεφ. Με πολύ φάλτσο η μπάλα και τον γκολ. Πολλοί παίκτες του Δεσσαϊκού στην μεγάλη περιοχή του Σφιδηλάη. Κεφαλιά και ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Πένεφ εδώ θα κάνει το σουτ και θα μειώσει η Νάουσα σε 3-1. 12ο λεπτό στην Πάτρα. Δεύτερο κόρνερ για την Παναχαϊκή, Γρηγόρης Γεωργάτος. Με πολύ φάλτσο για το κεφάλι του Όντιτσι που παίρνει την κεφαλιά. Αποκρούει ο Δημητριάδης. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και έχουμε το 1-0. Ο Κυριακόπουλος είναι ο σκόρερ της Παναχαϊκής. Είναι εκεί ο Μικές ο οποίος κάνει το γύρισμα. Όντιτσι την κεφαλιά 2-0. Το κόρνερ που γίνεται παίρνει την πρώτη κεφαλιά και ο Ζερδεβάς. Όντιτσι νέα κεφαλιά και 3-0. Η παλιά με στη μεγάλη περιοχή για το Σαμαρά που θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Κατσιαούνης, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Ανοίγεται ο Δημήτρης Γκένας, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, βγάζει τη σέντρα. Με δεύτερη προσπάθεια κεφαλιά του Ότιτζι, 4-1. Παλατσίδης λοιπόν απέναντι από τον Αλέγο Κατσιαούνη. Σουτάρι στέλνει από την άλλη γωνιά τον τερματοφύλακα της Παναχαϊκής και γράφει το 4-2. Σαβίσεβιτς κάνει το σουτ με τα αριστερό κοντράλι, μπάλα ο Νόλης, 4-3. Κρατάει ο Βλαχούδης για τον Όλη. Πάνε να παίξουν οι παίκτες Καλαμαριά στο 1-2. Βλαχούδης μέσα στη μεγάλη περιοχή, 4-4. Η σέντρα του Γκέκα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Βουτυρίτσας κερδίζει την κεφαλιά ο Νόλης, 4-5. Προσπαθεί να γυρίσει για τον Όντιτζι που πέφτει και αυτός μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που γίνεται και το 5-5 από τον Αναστασάκη. Αλεξανδρίδης λοιπόν, καθώς σε λείπει ο Ιορδανίδης, ο κύριος εκτελεστής των πέναντι για τη Δόξα. Το σουτ και το 1-0 για τη Δόξα. Ο Καραγιάννης πάει για τη σέντρα, δεν είναι και ιδανική, αλλά κέρδισε ο Αλεξανδρίδης για τον Μπορμπόκη. Το σουτ και ισοφάρισε από τον Σλίσκοβιτς. Μπορμπόκης περνάει για τον Αλεξανδρή μόνος του στην περιοχή. Σουτ και το 2-1 για την Ένωση. Σλίσκοβιτς ελευθερώνεται, πάει να τα κάνει όλα μόνος του, περνάει στην περιοχή και ο Σες προμαρκάρει το σούτ από τον Αλεξανδρή Κοπιτσής. Κοπιτσής κάνει μια σέντρα σούτ και το 3-1 για την Ένωση και πάλι με τον Αλέξη Αλεξανδρή στις καθυστερήσεις. Βλέπουμε τη βαθμολογία της πρώτης εθνικής μετά από 29 αγωνιστικές. Η ΑΕΚ έχει 66, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός από 59 βαθμούς, Άρης 57, ΠΑΟΚ 45, Όφη 42, Ηρακλής 39, Λεβαδιακός 38, Πανιόνιος 37 βαθμούς, Αθηναϊκός 36, Σκόντα Ξάνθη και Λάρισα από 35, Απόλλων Αθηνών
Και ο Εδεσαϊκός από 33, Δόξα Δράμας 32, Καλαμαριά 29, Παναχαϊκή 28 και Νάουσα 14 βαθμούς. Στους σκόρες από χθες ο Αλεξανδρής έχει 20 γκολ, σήμερα ο Βαζέχα έφτασε στα 17, στα 15 γκολ.